Στις 8.30 το πρωί, την ώρα του καφέ. Ναι. Το Zoom σε ομή γαρίδα και ομό καλαμαράκι δεν βοηθάει την αγορά. Πώς να είναι η γαρίδα. Επιμένω. Τι να τρώμε την γαρίδα. Η επαναληπτικότητα ενός πλάνου ομών τροφίμων με διαρκείς συμβουλές. Καλά, δεν την πάμε να αγοράζουμε μαγειρεμένη την γαρίδα, μην την αγοράζουμε. Όπου οι ερωτήσεις είναι ερωτήσεις, τι σας πω, του προπερασμένου αιώνα, όχι δικές σας. Ναι. Η αντίληψη του τι κάνουμε και τι δεν κάνουμε με τα τρόφιμα. Συγγνώμη, τον προπερασμένο αιώνα οι νοικοκυρέες, το πούμε, μια και έβαλαν τις γυναίκες. Όχι, ξέρανε καλύτερα. Από τις, δηλαδή, άμα πάμε στις σημερινές 25χρονες, 30χρονες, αυτά και τους αντίστοιχους άντρες 30χρονους, οι αγιάδες μας και οι απόδειδες μας ξέρανε καλύτερα. Αν βάλετε γαρίδες στον πάγο για να τις κουβαλήσετε στο σπίτι σας 2 ώρες από τη σελίδα, όπως είπατε. Τώρα το 2 ώρες από τη σελίδα πρέπει να τρέξει. 2,5, εντάξει, 2,5, σωστά. Φροντίστε να μην σας τάξει στη μοκέτα του αυτοκίνητου. Εντάξει. Θα μυρίζει 10 μέρες και θα θέλετε ειδικό πλήσιμο. Κύριε Κανέλη, είχαμε τόσο καιρό να μας πείτε και με τον συμβουλή. Καλό λόγο ήρθατε. Δηλαδή. Όχι, για καλό λόγο ήρθατε. Τι να σας πω. Μια χαρά, μια χαρά. Η ποιότητα από τη στυλίδα αξίζει τον κόπο πάντως. Να το δούμε. Ήρθαν οι πατρίδες. Η απάντηση του δόξα. Αντιεμβολιαστικό κίνημα το οποίο θα στείλει κόσμο στην εντατική. Εγώ δεν πρόλαβα να κάνω το εμβόλιο. Και όλοι αυτοί που μιλάνε για τα εμβόλια ελαφρά την καρδία. Παίρνουν κόσμο στο λαιμό του. Γιατί αν το είχα κάνει το προλάβει να κάνω το εμβόλιο του πνευμονιόκοκκου, δεν θα είχα πάρει τη πνευμονία μαζί με τον RSV και να πείτε στην κυβέρνηση: έχει εμβόλιο για τον RSV και να πάει να το φέρει. Και να μην λέει ότι είναι ακριβό. Γιατί άμα το φέρει μαζικά, θα είναι φτηνό και θα σου δουν και παιδάκια και μεγάλοι. Το τσιγάρο περιορίστηκε, κυρία Κανέλη. Είναι κομμένο από τις 3 Ιανουαρίου. Συγχαρητήρια. Μπράβο. Μαχαίρι. Μπράβο. Μετά από 50 χρόνια κάπνισμα. Και 3-4 πακέτα την ημέρα. Και 4 πακέτα την ημέρα. Είναι κομμένο μαχαίρι. Όχι ατμίσματα και τέτοια. Κανένα απολύτως, κανένα. Ωραία. Το ήθελα και το έκανα. Και το συστήνω και τους υπόλοιπους και να πάνε στα νοσοκομεία να βρουν βοήθεια. Υπάρχουν τα κέντρα απεξάρτητου καπνίσματος για να πάρουν τη δόση τους αυτή που πρέπει, της νικοτίνης εννοώ, για να μπορέσουν να απεξαρτηθούν σωστά και καλά. Και πήρε και πάρα πολλοί κόσμος να πει ότι αφού το έχω ψυκανέλη, θα το κόψω κι εγώ. Μάλιστα. Το θέλετε αυτό το παράδειγμα. Ακολουθήστε το, είναι σοφό. Εγώ έκανα καταγγελίες με τον πρώτο αντικαπνιστικό νόμο του 2008. Ξέτε, δεν είναι εύκολο. Έπαιρνα τηλέφωνο στο κέντρο και δεν το πίστευα ότι κάποιος έπαιρνε τηλέφωνο. Δεν είναι εύκολο για ένα πολιτικό να παραδέχεται το λάθος στο δημόσια. Ναι. Κανενός είδους λάθος. Σωστά. Προσωπικό ούτε γενικό. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, έχω καπνίσει πολλά χρόνια και το πλήρωσα ως προς την αντίδραση του οργανισμού μου. Όχι ως προς την αρρώστια. Ωραία. Πάμε τώρα στα θέματα της επικαιρότητας. Να ξεκινήσουμε από ακρίβεια θέληση. Πάμε να κάνω φρεγάτα. Αυτό που είπες πριν, ένα σχόλιο για την φρεγάτα, γιατί είναι και φρέσκο το νέο, ότι είναι πλάκα. Που εφαρμόζουμε όλα αυτά τα χρόνια που ακολουθούμε, που έχει ενισχύσει το γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό επίπεδο αποτύπωμα της χώρας μας, ακολουθείται με συνέπεια και σε αυτή τη συγκεκριμένη κατάσταση. Η φρεγάτα μας εκεί είναι μέρος μιας πολυεθνικής δύναμης, με αυξημένη ελληνική ευθύνη σε ό,τι αφορά τη διοίκησή της. Είναι εκεί για να προστατεύσει την αυσιπλοεία, τα καράβια. Είναι εκεί για να προστατεύσει όχι μόνο ελληνικά καράβια, αλλά και ευρύτερα ελληνικά συμφέροντα. Αν κανείς αναλογιστεί ότι το δρομολόγιο που ακολουθούν τα καράβια από εκεί ενισχύει την εμπορευματική κίνηση του λιμανιού του Πειραιά, είναι πως η χώρα μας έχει ευθέως συνδεδεμένα οικονομικά συμφέροντα με ό,τι αυτό συνεπάγεται, αλλά και τη διεθνή νομιμότητα απέναντι σε εγκληματικές και τρομοκρατικές ενέργειες δίπλα και σε άλλες δυνάμεις της Ευρώπης και του πλανήτη. Η Ελλάδα αποδεικνύει ότι είναι παρούσα, η Ελλάδα αποδεικνύει ότι έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει, να διεκδικεί και να είναι ένας παράγοντας γενικότερης σταθερότητας και τήρησης νομιμότητας, όχι πλέον απλά στη στενή δική μας περιοχή, αλλά και ευρύτερα. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε δικαίωμα λόγου σε όλα τα μεγάλα γεγονότα που συμβαίνουν στην περιφέρειά μας, στη γειτονιά μας, να είμαστε σε όλα τα τραπέζια συζητήσεων και διαλόγου και να ασκούμε μια εξωτερική πολιτική με πυλώνα την ισχύ που έχουμε και τη στρατιωτική προς όφελος των συμφερόντων μας. Κύριε Παπά, ορθώς στείλαμε τη φρεγάτα εκεί, δεδομένης και της εξέλιξης. Όχι. Εγώ θεωρώ ότι έχει εγκαταλείψει η Ελλάδα την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική της, συμμετέχει ως μη όφιλε σε συμμαχίες οι οποίες δεν επιβάλλονται από τις συμμαχίες στις οποίες συμμετέχει επίσημα η Ελλάδα. Κανείς δεν μας ζήτησε, δεν είναι μια καταστατική υποχρέωσή μας ούτε στο ΝΑΤΟ, ούτε απέναντι σε κάποιο σύμμαχό μας να είμαστε εκεί πέρα. Αυτό το οποίο κάνουμε είναι να είμαστε πρόθυμοι γέσμαν, χωρίς να εξασφαλίζουμε ανταλλάγματα για τη χώρα. Αυτό το οποίο γίνεται και με την συμμετοχή μας στην Ουκρανία, την οποία προφανώς καταδικάζουμε την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά αυτό το. Η τόση προθυμία μιας φτωχής χώρας, μιας χώρας η οποία πρέπει να υπερασπιστεί τα σύνορά της απέναντι στην Τουρκία, απέναντι στους γείτονές της, η τόση προθυμία να συμμετέχουμε σε πολεμικές ενέργειες, νομίζω ότι δεν εξασφαλίζει στην Ελλάδα αυτή την πολυδιαστατότητα της εξωτερικής πολιτικής που πρέπει να έχει μια μικρή χώρα, η οποία προφανώς θα τιμά τις συμμαχίες. Πολιτικά ή οικονομικά.
οικονομικά το βάζω θέμα, δηλαδή ότι συμφωνείτε, αλλά δεν έχουμε τα λεφτά για να στείλουμε τον εξοπλισμό, ή γενικώ είστε κατά αυτού? Θεωρώ ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι μια δύναμη σταθερότητα και ειρήνη. Δεν υπάρχει λόγο να συμμετέχουμε με μια μεγάλη προθυμία, χωρί να είναι και υποχρέωσή μα σε πολεμικέ ενέργειες οι οποίες δεν αφορούν την χώρα μας. Μια χώρα που θα ξαναπώ ότι πρέπει να διαφυλάσει και το στρατιωτικό της εξοπλισμό και τις δυνάμεις της προκειμένου να υπερασπιστεί τα σύνορά της. Δηλαδή, ειρήνη με τους Χούθι, ας πούμε. Όταν λέμε δηλαδή σταθερότητας και ειρήνης, γιατί ακούω διάφορα πράγματα. Ειρήνη με ποιους? Μιλάω γενικότερα. Ειρήνη με αυτούς που σηκώνουν ένα αέρια μέσα και βομβαρδίζουν καράβια. Ανθρώπους που δουλεύουν εκεί, που κοιτάζουν τον αέρα. Διότι ένα πράγμα είναι να πει κανείς ότι εγώ, ρε παιδί μου, θέλω μια χώρα περιχαρακωμένη. Δεν θέλω να υπερασπίζομαι τίποτα. Δεν είμαστε και μια υπερδύναμη. Να είμαι ζήτουλας, να λέω βοηθήστε τα δικά μου τα καράβια εκεί, προστατέψτε με εδώ, βάλτε πλάτη για τα υπόλοιπα. Αυτή είναι μια λογική. Βάζει, αλλά να ολοκληρώσω λίγο τη σκέψη. Αλλά αυτό είναι μια κουβέντα. Μια δεύτερη κουβέντα όμως είναι εξής. Θέλουμε η χώρα να ανοίξει τα πανιά της, να διευρύνει τους ορίζοντές της, να μεγαλώσει και να δυναμώσει τη φωνή της με τη συμμετοχή της εκεί που η παγκόσμια κοινότητα υπερασπίζεται την νομιμότητα? Αν αυτό το θέλουμε. Δυναμώνει ή μας βάζει σε ένα περιθώριο και μας στοχοποιεί? Και ποια είναι τα ανταλλάγματα που εξασφαλίζει η Ελλάδα? Η Ελλάδα έχει τις καλύτερες σχέσεις των τελευταίων 40-50 χρόνων με όλες τις μεγάλες δυνάμεις του πλανήτη, είτε αυτό αφορά τις ΗΠΑ, είτε αφορά άλλους παίκτες στην ευρύτερη περιοχή μας. Έχει ενισχυθεί στρατιωτικά, πολιτικά, γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά όσο ποτέ στο παρελθόν και αποτελεί έναν πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τα δικά μας, χωρίς να εξασφαλίσουμε κάποιο αντάλλαγμα. Να ακούσουμε και την άποψη του Κουκουέ πάνω σε αυτό, κύριε Κανέλη. Κοιτάξτε, η άποψη του Κουκουέ έχει εκφραστεί πολλαπλώς. Δυστυχώς επιβεβαιώνεται για μία ακόμα φορά. Τα παιδιά μας γίνεται στόχος, η χώρα γίνεται στόχος, η συμμετοχή. Το είπε ο κύριος Υπουργός, όταν λέμε κάτι, ακόμα και όταν δεν είναι υπουργός. Εντάξει, έτσι στην Ελλάδα το λέμε. Αυτό είναι ο κύριος υπουργός, μέλος της κυβέρνησης είναι ούτως ή άλλως της κυβερνώσεως παράταξης. Λοιπόν, δείτε τι έχει συμβεί αυτή τη στιγμή. Το είπε. Έχουμε πρόβλημα με τον Πειραιά. Έχουν πρόβλημα τα οικονομικά συμφέροντα. Έχουν πρόβλημα τα κοντέινερ. Δεν έγινε για εσάς και για μένα. Δεν πρέπει αυτή είναι η λαγάνα, επειδή στείλαμε την Ύδρα εκεί ένα καράβι. Δεν ξέρω και σε τι κατάσταση είναι το καράβι. Ο κύριος οικονόμου ξέρει καλύτερα από μένα, ο κύριος Δένδιας που πήγε εκεί. Μόλις έφυγε ο κύριος Δένδιας, το χτυπήσανε. Και άκουσε ότι έχουμε πόλεμο με τους Χούτι. Ναι. Δεν ξέρω, την πέσανε στο Μάλεμε οι Χούτι. Την πέσανε στη Θεσσαλονίκη. Πάνω σε αυτό. Την πέσανε στην Αλεξανδρόπολη που λέτε Χούτι. Για το λιμάνι. Ήρθαν οι Χούτι. Ήρθαν οι Χούτι. Ήρθαν οι Χούτι εδώ. Ακούστε. Κύριε οικονόμου, αφήστε με και εμένα να πω την άποψή μου. Εγώ δεν μίλησα πάνω σας. Ιεροπρεπώς σας άφησα να μιλήσετε. Θα σεβαστείτε κι εσείς εμένα. Είπατε ότι έχουμε πρόβλημα με τους Χούτι και θα αφήσουμε τους Χούτι. Και μιλάτε για τη διεθνή κοινότητα και τη διεθνή νομότητα. Διαβάστε σήμερα το πρωί την ανακοίνωση του ΟΗΕ που λέει ότι με βάση αυτή τη νομιμότητα, αυτή τη χυδαία παγκόσμια νομιμότητα, έχετε στηρίξει τις χώρες που έχουν σκοτώσει σε 4 μήνες περισσότερα παιδιά από ό,τι σκοτώθηκαν σε όλους τους πονέμους τα τελευταία 4 χρόνια. 12.136 παιδιά σε 4 χρόνια, 12.300 στην Παλαιστίνη. Έχετε σύμμαχο το Ισραήλ αυτή τη στιγμή. Ποιο Ισραήλ? Του Νετανιάχου. Όχι του Ισραηλινού λαού, του Νετανιάχου. Είσαστε σύμμαχοι με τη Σαουδική Αραβία. Εγώ είμαι δημοσιογράφος. Είμαι σύμμαχος λοιπόν με μια χώρα η οποία περνάει τους δημοσιογράφους από τη μηχανή του κοιμά. Και φυλακίζει τους πρίγκιπές της σε 5 ξενοδοχείο μέχρι να τους πάρει τα λεφτά. Είμαι σύμμαχος με μια χώρα όπου η θέση της γυναίκας είναι κάτω από τον καμπινέ. Και έρχεστε και μου λέτε ότι όλα αυτά πάει και τα υπερασπίζεται η ελληνική δύναμη σε μια φρεγάτα. Και δεν είναι αυτό. Είναι ότι χθες στη Βουλή ξεπεράσατε κάθε φαντασία και κάθε όριο. Και είχατε και τη συνεργασία του Πασόκ και τη συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ. Και ποιο λέτε στη Βουλή? Και του ΣΥΡΙΖΑ και του Πασόκ. Για ποιο πράγμα λέτε? Χθες ήρθε νομοσχέδιο στη Βουλή να συζητηθεί στην Επιτροπή για την ακρίβεια ένα Memorandum 2, Memorandum of Understanding. Δηλαδή κοινό. Α, στρατιωτική συνεργασία με τις ΗΠΑ λέτε αυτό. Συνεργασία. Που θα σταλεί, όπου θα πάρουμε και θα στέλνουμε δικούς μας στρατιώτες μέσα στις Αμερικάνικες Ένοπλες Δυνάμεις να παίρνουν εντολή από τις Αμερικάνικες Δυνάμεις χωρίς να εξαιρούνται οι περιοχές των εχθροπραξιών. Να το οικεί και ελληνική πονηριά. Θέλετε να στείλετε δυνάμεις δικές μας στην Ουκρανία και αλλαχού, και επειδή η αντίδραση του λαού είναι πολύ μεγάλη, να πάτε να τους στείλετε κατευθείαν, το κάνετε έτσι και πολύ ωραία. Ισχύει θα αυτό, πάνε υπό αμερικάνικη ηγεσία, τα από αποπαναστάσεις χθες στη Βουλή. Οι περισσότεροι έχουν επιφυλαχθεί. Είμαστε στα σύγκαλά μας. Είμαστε η 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών.
Θα βάλετε τους ανθρώπους με το εθνόσημο τους ορκισμένους εδώ να απαντήσει, κύριε Κανέλη. Σε ξένο στράτευμα. Για να προλάβουμε να πάμε στην υγεία. Γιατί σας κυνηγάνε οι Χούτι. Λοιπόν. Σας την έχουν πέσει οι Χούτι στον Πειραιά. Να. Ναι, ναι. Παρακαλώ, κύριε. Γιατί στον Πειραιά, τον Πειραιά τον έχετε δώσει στην Κίνα που λέτε για τις μεγάλες δυνάμεις. Όταν πείτε οι Ηνωμένες Πολιτείες ή ΝΑΤΟ, λέτε τη λέξη. Όπως πάτε να πείτε άλλες δυνάμεις, αφήνετε φλούτο άλλες δυνάμεις. Ποιες είναι οι άλλες δυνάμεις? Η τιμή των κοντέινερ. Η δυνατότητα να απαντήσει. Εφοπλιστικά συμφέροντα τα υπερασπισμένα και κατοχυρωμένα μέσα στο Σύνταγμα. Στο Σύνταγμα δεν έχει κατοχυρωθεί η τιμή της λαγάνας. Ούτε ακρίβεια. Ούτε ο κατώτατος μισθός. Λοιπόν, η εθελοντική φορολογία των εφοπλιστών έχει. Έχουμε μία τελείως διαφορετική αντίληψη από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ό,τι αφορά τον προσανατολισμό της εξωτερικής πολιτικής. Δεν είναι τωρινό αυτό. Αλλά οφείλω όμως κάποιες απαντήσεις. Πρώτα απ' όλα, η εξωτερική πολιτική της χώρας και η στάση της κυβέρνησης αυτής ό,τι αφορά διεθνή εγκλήματα κατά παιδιών, κατά γυναικών, κατά δημοσιογράφων είναι δεδηλωμένη και πλήρως ευθυγραμμισμένη και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με όλες τις πολιτισμένες δυτικές δημοκρατίες του κόσμου, οψόποτε αυτά παρατηρούνται. Ούτε κρύψαμε τα λόγια μας. Ούτε καταδικάσατε τη γενοκτονία στη Γάζα αυτή τη στιγμή. Μα είπαμε πρώτα και πάνω απ' όλα ότι θα πρέπει να περιφρονείται η ανθρώπινη ζωή. Πρωταγωνιστεί η Ελλάδα στο άνοιγμα ανθρωπιστικών διαδρόμων. Έχουμε καταγγείλει την υπερβολική χρήση βίας από την πλευρά του Ισραήλ. Από την πρώτη στιγμή τα είπαμε και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, κυρία Κανέλη. Η ελληνική πλευρά, η ελληνική κυβέρνηση είναι βασικός και διαρκής συνομιλητής της Παλαιστινιακής Αρχής, όπως ξέρετε. Δεν έχουν πολλές δυτικές κυβερνήσεις ή πολλές κυβερνήσεις χωρών μελών του ΝΑΤΟ το προνόμιο να συνομιλούν με την Παλαιστινιακή Αρχή. Δεν έχετε δύο χρονάκια στην εξουσία. Υπάρχει απόφαση. Όχι, όχι, θα ρωτάω εγώ. Δεν υπάρχει απόφαση του Ελληνικού Κοινοβουλίου για την ανόρθωση του Παλαιστινιακού κράτους. Και τόση ώρα οδηγούμε και τον κύριο Παπά, σας παρακαλώ. Η ευθύνη της κυβέρνησής μας είναι να υπερασπίζεται τα εθνικά συμφέροντα, να κάνει μια πολιτική, εξωτερική πολιτική αρχών, σταθμισμένη πάντοτε ανάλογα με το εθνικό μας συμφέρον, προσιλωμένη στις γενικές αρχές του δικαίου. Ό,τι αφορά την Ουκρανία, σε αυτόν τον πόλεμο τον επιθετικό, τι έχουμε στην Ουκρανία? Μια δύναμη, μια χώρα που εισέβαλε βία σε μια άλλη χώρα, που βομβαρδίζει, που σκοτώνει ανθρώπους, με την παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού εκεί 150-200. Το Ισραήλ δεν έχει εισβάλει βία στην Παλαιστίνη. Σκοτώθηκαν 4-5 άνθρωποι. Η χώρα μας λοιπόν, ευθυγραμμισμένη με όλο τον ελεύθερο κόσμο, στηρίζει την αντίσταση του Ουκρανικού λαού. Ακούω όσο διαρκεί ο πόλεμος, ότι θα στείλουμε ανθρώπους να πολεμήσουν στην Ουκρανία, θα στείλουμε στρατιώτες Έλληνες να πολεμήσουν στην Ουκρανία. Ο τρόπος βοήθειας της Ελλάδας στην Ουκρανία είναι αυτός που έχει συμφωνηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πάμε και στα υπόλοιπα. Είμαστε ευθυγραμμισμένοι με τους ευρωπαϊκούς συμμάχους μας απέναντι στον ολοκληρωτικό, στον πόλεμο ενός ολοκληρωτικού καθεστώτος, του καθεστώτος Πούτιν, απέναντι σε ένα ελεύθερο και ανεξάρτητο κράτος. Και θα ήθελα να πάμε στο θέμα της υγείας. Είσαστε, κύριε Παπά, και γιατρός, και θα καταλήξουμε στο να απαντήσει ο κύριος οικονόμου σε αυτά που υποθέτω και οι δύο θα του πείτε. Πώς βλέπετε τα απογευματινά χειρουργεία, αν είναι όντως δημόσια η υγεία δωρεάν? Και αν αυτό το σύστημα τέλος πάντων όντως θα αποσυμφορήσει την κατάσταση και τις λύσεις της αναμονής. Όχι, κυρία Βίδο. Είναι τα φόπλακα του Εθνικού Συστήματος Υγείας αυτό το οποίο κάνει αυτή τη στιγμή ο Υπουργός Υγείας. Το να θεσμοθετεί τα απογευματινά ιατρία, στην πραγματικότητα ιδιωτικοποιεί την υγεία από το παράθυρο. Αυτό το οποίο θα συμβεί και ήδη συμβαίνει και πλέον θα νομιμοποιηθεί είναι ότι δεν θα υπάρχει κανένα τακτικό χειρουργείο το οποίο θα γίνεται τις πρωινές ώρες. Δεν υπάρχουν οι γιατροί ούτως ή άλλως. Ούτως ή άλλως λίγα τακτικά χειρουργεία γίνονται και η ρήτρα την οποία επικαλεί το Υπουργός ότι θα εφαρμοστεί και αν τα τακτικά χειρουργεία πέσουν από το πρωί κτλ. Ότι δεν θα γίνονται απογευματινά δεν ισχύει. Αυτό το οποίο θα γίνεται είναι ότι ο πολίτης για να πραγματοποιήσει ένα χειρουργείο θα πρέπει να πληρώσει ένα τακτικό χειρουργείο. Γιατί όλοι οι γιατροί θα προσπαθήσουν να σμπρώξουν και το ιατρονοσηλευτικό και το νοσηλευτικό προσωπικό τα χειρουργεία προς το απόγευμα, προκειμένου να πάρουν αυτή την έξτρα αμοιβή, καθώς είναι πολύ χαμηλές οι αμοιβές του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στην Ελλάδα, για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Αρνείται η κυβέρνηση να αυξήσει τους μισθούς των γιατρών και των νοσηλευτών, όπως συνέβη σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε τους χαμηλότερους μισθούς αυτή τη στιγμή σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχεδόν τους χαμηλότερους σε όλη την Ευρώπη και μιλάμε για χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ, οι οποίες έχουν διπλάσιους μισθούς γιατρών. Η Σλοβενία αυτή τη στιγμή έχει διπλάσιους μισθούς γιατρών από ό,τι η Ελλάδα. Η Ρουμανία σε ένα βράδυ διπλασίασε τους μισθούς των γιατρών. Αρνείται να το κάνει η κυβέρνηση αυτό. Θεωρεί ότι δεν βρίσκει το δημοσιονομικό περιθώριο, αλλά αυτό το οποίο τελικά συμβαίνει είναι ότι ένα ΕΣΥ το οποίο χρηματοδοτήσαμε για 40 χρόνια, ασφαλισμένοι πολίτες οι οποίοι πληρώνουν την ασφάλειά τους, δεν θα μπορούν να έχουν ιατρική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στα δημόσια νοσοκομεία. Για ένα χρόνο, λέει ο Υπουργός, και τελειώνω εδώ πέρα, για ένα χρόνο θα χρηματοδοτείται αυτό από το ταμείο. Δηλαδή δεν θα πληρώνουν οι ασφαλισμένοι. Αυτό το οποίο θα γίνει σε ένα χρόνο από σήμερα είναι τα δημόσια νοσοκομεία να έχουν μετατραπεί σε ιδιωτικά νοσοκομεία. Ωραία. Κύριε Κανέλη, εσείς βλέπετε μια λύση να δίνει αυτό το πράγμα στις χώρες των νοσοκομείων? Δίνει λύση. Ναι. Δίνει λύση σε όποιον έχει. Σε όποιον μπορεί να χρεωθεί. Ναι. Όταν πάει μέχρι 2.000.
Έχω, δηλαδή, το τηλέφωνο μου χτυπάει και ειδικά λόγω της αρρώστησης τον τελευταίο καιρό, ναι, κάθε μέρα. Είναι άνθρωποι που περιμένουν 2, 2,5 χρόνια, 3 χρόνια. Εάν πας στο πρωινό χειρουργείο και σου πούνε, τώρα που τα είχαμε δίθεν λίγο ανακουφίστηκε γιατί το ξεκίνησα από τη Θεσσαλονίκη με φιέστες και τα, τα έχουμε ξαναδεί αυτά τα πράγματα, θα σου πούνε, εντάξει, τα 2,5 χρόνια θα κάνω ένα. Αλλά άμα πληρώσεις θα κάνω ένα μήνα. Ναι. Και ακούω, λέει, χαμηλής έντασης αρρώστιες. Εγώ που έχω κάνει εγχείρηση κύλης εδώ, γιατί έσπασε ένα παλιό χειρουργείο και ταλαιπωρήθηκα φρικτά. Ξέρετε τι σημαίνει να ζεις με σπασμένη κύλη και να κινδυνεύεις και να περιμένεις 2 χρόνια. Νομίζω τα επίγοντα δεν παίζεις. Τα επίγοντα δεν είναι μέσα. Όχι, όχι. Ακόμα και αν δεν σπάσει, με συγχωρείτε. Ούτε τα ογκολογικά, όχι. Ούτε... Ακούστε με. Μπαίνει χρήμα στη μέση. Ναι. Και αυτό που λέει η κυρία Κανέλη δεν είναι επίγον. Είναι μια κατάσταση που είναι ενδυνάμει επίγουσα. Άρα τα ενδυνάμει επικίνδυνη. Ο γιατρός να κρίνει, μου λέτε, ότι μπορεί και να μην το βάλει τώρα. Ακούστε με τώρα. Δεν θα το βάλει επίγοντος γιατί έχει άλλα πράγματα να βάλει. Ακούστε με τι σας λέω. Έπειτα, η αντίληψη ότι εγώ θα πάω σε μη υπαρκτό, μη επαρκές από πλευράς αριθμού, ναι, προσωπικό νοσηλευτικό, το οποίο θα δουλεύει από τις 8 ώρα το πρωί και θα κάνει και απογευματινά γιατρή επιπληρωμή διπλασιασμένο. Πείτε μου εσείς, σε άϊπνο, κουρασμένο, αφήνετε το σώμα σας να σας το ανοίξουν? Ναι, προφανώς και όχι. Σε ταλαιπωρημένο αφήνετε το σώμα σας να σας το ανοίξουν? Ειδικά πού θα τις βρει τις βάρδιες? Πάνε μερικά χρόνια πίσω, όταν ξαναγίνονταν απογευματινά γιατρία. Πήγα περιοδεία. Ξέρετε, ναι, τι, ξέρετε γιατί ματαιωνόντουσαν τα πρωινά χειρουργεία? Θέλετε να σας πω? Ματαιωνόντουσαν τα πρωινά επειδή υπήρχαν απογευματινά. Και να έρθουν να με διαψεύσει κάποιος εδώ, γιατί μιλάω για τα μεγάλα νοσοκομεία της Αθήνας. Ξέρετε γιατί? Δεν προλαβαίνουν να αποστηρώσουν τα εργαλεία που έχουν χρησιμοποιηθεί το απόγευμα για τα πρωινά χειρουργεία. Λοιπόν, αν αυτά τα προβλήματα. Δεν φωνάζω, παθιάζομαι. Αν έχετε καταλαβαίνω. Ακούστε με, μόνο παθιάζομαι. Αλλά με αυτό δεν θέλω, τρόπο... Συγχωρήστε με, αν τα ντεσιμπέλ της φωνής μου είναι μόνο πάθος. Είμαι άνθρωπος ο οποίος βγήκε και πήγε στο ιδιωτικό νοσοκομείο, γιατί το περιστατικό μου ήταν εκτακτό και ούτως ή άλλως στις κρατικές μεθ. Θα μου πείτε, έχω το προνόμιο να είμαι βουλευτής. Τι, σίγουρα θα μου βρίσκανε με μία μεθ. Δεν έκανα χρήση του προνομίου, συγχωρήστε με. Ναι. Εντάξει, συγχωρήστε με που δεν έκανα χρήση του προνομίου. Αλλά υπήρχε ήδη αναμονή στις εντατικές για τουλάχιστον 25 άτομα στην Αττική. Γιατί ούτε οι εντατικές. Πριν απαντήσω, υπουργός, ένα πολύ μικρό να πω. Ήδη καταστρατηγείται το ωράριο των γιατρών. Ούτε και το 48ωρο και το 60ωρο. Ασθενείς και υγειονομικοί είναι στο πόδι. Δεν είναι στο πόδι όλοι. Στο πόδι υπάρχουν. Δεν το θέλουν, δεν το μπορούν. Δεν το αντέχουν. Είδα να μαζέσουν το χρόνο. Όχι, και μία τελευταία κουβέντα. Όταν λέτε για διπλασιασμό των μισθών στην Ουκρανία και στο Πακιστάν ήταν. Τα 35 δολάρια γίνανε 70. Αυτή δηλαδή, μην μιλάτε για το διπλασιασμό έτσι εύκολα. Γιατί εξετάζεται τι διπλασιάζει. Άμα διπλασιάζει το 50ρικο. Όχι, όχι. Αυτά είναι λαϊκίστικα. Είναι χαμηλότερο. Και το 100ρικο το κάνει 200. Κυρία Κανέλη, εδώ η μισθή είναι υπερβολικά χαμηλή. Είμαστε στι 30.000 ευρώ τη στιγμή που οι χώρε του πρώην Ανατολικού Μπλοκ είναι στι 60 και οι χώρε τη Δυτική Ευρώπη είναι στι 100 και στι 150.000 ευρώ. Δεν λέξει διπλασιασμό εύκολα. Λέω ότι το έκανε η Ρουμανία. Γιατί τα λέει μετά και ο Μητσοτάκης και έφτασε περίπου στα επίπεδά μα. Στα 800 λε και τα 800 είναι. Το ταβάνι με το οποίο θα ζήσουν όλοι. Να απαντήσει ο κύριος οικονόμος σε όλα αυτά. Σε τι απ' όλα. Σε όλα. Λοιπόν, παρατήρηση πρώτη. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας, όπως και ο τομέας της ασφάλειας, κατά την προσωπική μου άποψη, ήταν δύο κατεξοχήν χώροι που την περίοδο του μνημονίου τραυματίστηκαν, χτυπήθηκαν πάρα πολύ άσχημα, με πράγματα που δεν αλλάζουν από τη μία στιγμή στην άλλη και που δημιούργησαν φοβερά ζητήματα και φοβερές τρευλώσεις. Πρέπει το μνημόνιο λειτουργούσε καλά, δηλαδή. Καλύτερα. Καλύτερα. Πρέπει το μνημόνιο, το ΕΣΥ λειτουργούσε καλύτερα. Έχω την αίσθηση ότι το μνημόνιο, κυρία Κανέλη, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Εν πάση περιπτώσει, τραυματίστηκε, πληγώθηκε, αποδιοργανώθηκε ακόμη περισσότερο. Έχουμε ένα βασικό πολιτικό δίλημα, για το οποίο κρίνεται ο καθένας από τα αποτελέσματα και από τον κόσμο. Ή θα το αφήσουμε να παραπέει και να το κοιτάμε με αυτόν τον τρόπο, ή θα επενδύουμε τις ελπίδες μας σε ευχολόγια, πενταπλασιάστε τους μισθούς, φέλτε ανθρώπους. Ό,τι κάνετε, κάντε το επί 2, επί 3, επί 4, που δεν έχει στέρεα βάση ή, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί να βασιστεί σε μια πραγματιστική και ρεαλιστική πολιτική, ή θα σκεφτεί κανείς λύσεις έξω από το κουτί. Πρώτη παρατήρηση αυτή. Δεύτερον, αυξήθηκαν οι μισθοί των γιατρών και των νοσηλευτών. Όχι μία, πολλές φορές κατά τη διάρκεια της προηγούμενης περίοδου. Γίνονται προκηρύξεις για να ενισχυθεί με προσωπικό το ΕΣΥ. Έχει δίκιο και η κυρία Κανέλη και ο κύριος Παπάς. Δεν πηγαίνει κανένας. Γιατί δεν πηγαίνει κανένας? Γιατί δεν έχει μισθούς. Και επίσης δεν πηγαίνει κανένας και δεν φεύγει να πάει ούτε στη Σλοβενία ούτε στη Ρουμανία, κύριε Παπά.
Πάνε στη Σαουδική Αραβία, ναι. Πηγαίνουν στο Ντουμπάι. Πάνε εκεί που υπάρχουν δυνατότητες. Κύριε Κανέλη, μισό λεπτό για να τα πω ολόκληρο. Γιατί δεν πηγαίνει κανένας? Γιατί τα χρήματα που στο Εθνικό Σύστημα Υγείας θα βγάλουν σε ένα μήνα μπορούν να τα βγάλουν συγκεκριμένες ειδικότητες γιατρών στον ιδιωτικό τομέα σε 3-4-5 μέρες και με λιγότερες υποχρεώσεις ό,τι έχει να κάνει τις εφημερίες και όλα τα υπόλοιπα. Απέναντι σε αυτό λοιπόν μια κυβέρνηση που θέλει να στηρίξει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, που θέλει να αποφύγει το να μπει τα φόπλακα. Αυτά περί τα φόπλακα δεν τα ακούω συνεχώς. Τα φόπλακα, όταν κάναμε συμβάσεις με τα ιδιωτικά νοσοκομεία για τις εντατικές στον COVID, τα φόπλακα όταν προσπαθήσαμε να βρούμε τρόπους για να βάλουμε και ιδιώτες γιατρούς, παιδιάτρους, εκεί που δεν υπήρχαν παιδίατρες στην επαρχία να δουλέψουν. Τα φόπλακα σε όλα. Κυρία Βίδου, μία κουβέντα ακόμα για να πω. Η κυβέρνηση λοιπόν, επειδή ακριβώς θέλει να στηρίξει το ΕΣΥ, αλλά ταυτόχρονα οφείλει να σκεφτεί και λύσεις έξω από το κουτί, οφείλει να δώσει κίνητρα στους ανθρώπους και στους γιατρούς να μείνουν μέσα και να μην φύγουν έξω, να μην συνεχιστεί αυτή η αιμορραγία, εφαρμόζει μια σειρά από μέτρα που σε τίποτα δεν θα διαταράξουν τη λειτουργία της δημόσιας δωρεάν παροχής υγείας στους ασφαλισμένους και που ταυτόχρονα θα δώσει τη δυνατότητα να ξεμπλοκάρουν μια σειρά από πράγματα. Οι αιτίες είναι πολλές, προς όφελος των ασφαλισμένων και κυρίως εκείνων που δεν έχουν τη δυνατότητα, είτε από ασφαλιστική κάλυψη είτε από δικούς τους πόρους, να πάνε στα ιδιωτικά νοσοκομεία. Για ένα χρόνο ο σχεδιασμός είναι εκατοντάδες χιλιάδες χειρουργία τα οποία εκκρεμούν να μπουν σε μια σειρά και να γίνουν και να βρουν οι άνθρωποι τη θεραπεία και την παρέμβαση που χρειάζεται μέσα από τη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και στην πορεία, με τις ευρύτερες συμπληρωματικές κινήσεις, να δούμε πώς το σύστημα, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, θα μπορέσει να ανταποκριθεί. Η διαφορετική λογική είναι μια λογική η οποία επαναλαμβάνεται μονότονα από την αντιπολίτευση. Πάρτε κόσμο, μεγαλώστε τα λεφτά. Το ίδιο εκεί, το ίδιο στην εκπαίδευση, το ίδιο στην ασφάλεια, το ίδιο παντού. Εντάξει, αυτή όμως δεν είναι μια λογική στην οποία μπορείς να δώσεις λύσεις στα σύγχρονα προβλήματα διακυβέρνησης σήμερα. Αν ήταν τόσο απλό, πενταπλασιάστε, λέω παντού, ευρύτερα κύριε Κανάλη. Εάν ήταν τόσο απλό, εάν δηλαδή λύναμε όλα τα προβλήματα με την κατακόρυφη αύξηση των μισθών και με τις προσλήψεις παντού, πώς δεν το είχαμε σκεφτεί και εμείς να το κάνουμε και να λήξουν όλα? Ένα λεπτό, κύριε. Είναι η σκέψη πλήρωσε το δωρεάν? Όχι, δεν είναι. Καταρχήν, για ένα χρόνο δεν πληρώνει κανείς. Πλήρωνε για ένα χρόνο, χειρουργείο. Για ένα χρόνο δεν πληρώνει κανείς. Δεύτερον, μετά από αυτό το χρόνο. Θα πληρώνει. Όχι, έχει οριοθετεί τι θα πληρώνει. Μετά από αυτό το χρόνο, οποιοδήποτε θέλει να πάει σε απογευματινό θα έχει μια επιβάρυνση η οποία σε κάθε περίπτωση είναι πολύ λιγότερη. Πολύ λιγότερη από την επιβάρυνση. Πλήρωνε το δωρεάν σου, σα φαίνεται λογικό? Έξω από το κουτί. Το δωρεάν υγεία δεν την πληρώνει. Στην άγια υγεία, κυρία Κανέλη, δεν εκμηδενίζει τον νόμο. Γιατί αυτό που θα κάνει την επέμβασή του εκεί θα έχει μία νοσηλεία στο δημόσιο νοσοκομείο. Μα η οποία θα καλύπτεται. Δεν είναι τελεπροσώνη, είναι. Όχι, προνόμιο είναι. Δεν είναι προσώνη προνόμιο. Είναι ανάγκη. Η οποία ανάγκη για να μπορεί να γίνεται οφείλει κανεί να σκεφτεί και άλλε λύσει. Κύριε Οικονόμου, το γεγονό παραμένει ότι εγώ δέχομαι καθημερινά τηλεφωνήματα από φτωχό κόσμο, από την περιφέρεια μου, από το Κιλκί. Για τακτικά περιστατικά. Γυναίκες οι οποίες είναι τυφλές και ανάπηρες σε καροτσάκι γιατί έχουν καταράκτη και περιμένουν 1 και 2 χρόνια να χειρουργηθούν για τον καταράκτη τους. Γυναίκες οι οποίες πρέπει να κάνουν αρθροπλαστική, οι οποίες δεν μπορούν να περπατήσουν. Δεν είναι επίγοντα περιστατικά, είναι τακτικά. Αυτές οι κυρίες, αυτές οι γυναίκες, αν είναι στη λίστα και αν είναι τυχερές τον επόμενο χρόνο, θα πληρωθεί. Δεν θα μπορούν τον επόμενο χρόνο να βρουν ευρώ. Κύριε Παπά, δεν το γνωρίζει κανείς αυτό για την αποσυμφόρηση. Επιτρέψτε μας τουλάχιστον να κάνουμε αυτό, σας παρακαλώ πάρα πολύ και τους τρεις. Επειδή είναι η ώρα συγκεκριμένη και εμείς πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί με το ρολόι. Στις 9 θα πάμε σε αυτά και στα οικονομικά, παρακαλώ. Δώστε μας όλους διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Γιατί λέει, τώρα ανακάλυψε και ο Ζαπάς ότι άλλος, μεταφέρω τις δηλώσεις βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας κυρίως, άλλος ο ΣΥΡΙΖΑ το 16 και άλλος ο ΣΥΡΙΖΑ το 24, λένε ανακάλυψε ο Πέτρος Ζαπάς έναν τρόπο να διαχωρίσει από το παρελθόν. Νομίζω θα με ρωτούσατε, κύριε Παπαχλημίτζο, για το οικονομικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση ακρίβειας, την οποία ανακοίνωσε χθες ο Πρόεδρος. Φάγαμε όλο τον χρόνο, κύριε Παπά. Είμαστε 25 λεπτά, δεν φταίω εγώ. Μέτρα κοστολογημένα. Προσπαθούσαμε να μαζέψουμε τον χρόνο, δεν μαζεύουμε. Προηγήθηκαν των εργαλείων οι αστακοί. Το να κάνει ένα πολιτικό φορέα στην αυτοκριτική του και το να πει ότι προχωράει σε μια καινούρια μέρα, με έναν καινούριο Πρόεδρο, με ένα στελεχειακό δυναμικό ανανεωμένο, νομίζω ότι είναι και θεμητό και χρήσιμο για την πολιτική ζωή. Δεν είπα κάτι το οποίο δεν λέγεται ούτως ή άλλως δημόσια και επιμένω σε αυτό. Είπατε απεταξάμιν το ΣΥΡΙΖΑ του 16. Είπα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ του 16 ήταν ένα διαφορετικό κόμμα, το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ προφανώς κυβέρνησε και έκανε πολλά λάθη και ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως κάνουν συνήθως οι κυβερνήσεις. Αυτά τα λάθη πρέπει να αναγνωριστούν και πρέπει αναβαπτισμένος ο νέος πολιτικός φορέας να σταθεί απέναντι στον κόσμο και να πιστέψει ο κόσμος στη νέα του πρόταση. Αλήθεια, μπορεί να διορθωθούν, προεδεύεστε. Οι αποφάσεις του τρίτου μνημονίου από του ΣΥΡΙΖΑ ανέλμαζοι
ισχύουν για 100 χρόνια μας δουλεύετε. Διαφωνεί με τον Σύνταξη, το απογορεύεστε να διαφωνεί. Αλλάζοντας προσωπικό, να διορθώσετε. Εγώ δεν μίλησα για το μνημόνιο. Αποτάσσεστε το μνημόνιο, το οποίο ισχύει και με την καινούργια σας διοίκηση. Δεν μίλησα για το μνημόνιο, κυρία Κανέλη. Ήταν άλλη. Αφορούσε την Νοβάρτης και τις διώξεις για την Νοβάρτης, η δήλωσή μου. Πάντως υπάρχει ένα πρόβλημα, αν μου επιτρέπετε. Δεν ξέρω. Να μας πείτε το πρόβλημα, αλλά μας πείτε και γιατί ξαφνικά βλέπουμε μια κλιμάκωση της επίθεσης απέναντι στον Στέφανο Κασελάκη, τον οποίο δηλαδή αλήθεια είναι στου προηγούμενου 7-8 μήνες. Αφήστε να απαντήσετε τον άνθρωπο. Δεν είχατε πολύ